Καλή σας μέρα. Είναι μεγάλη μας χαρά γιατί είναι μαζί μας κυρία Μαρία Καρακλούμη, είναι πολιτική αναλύτρια της ΡΑΣ και ο συνάδελφος Ανδρέας Πετρόπουλος από την Αυγή. Καλημέρα. Λοιπόν, οι υπουργοί στα υπουργεία τους, από τις 7 η ώρα το πρωί ο κύριος Σταϊκούρας, 7:34 δεύτερος ο κύριος Γεωργιάδης και εκεί γύρω στις 7:30 κυρία η κυρία Δόμνα Μιχαηλίδου. Θέλει προφανώς η κυβέρνηση να δείξει ότι είμαστε έτοιμοι. Αλλά στα Υπουργεία πάντα τις 2-3 πρώτες μέρες, επειδή περιμένετε και εσείς απ' έξω, όχι εσείς ναι. προσωπικά. Και εμείς, καλά τα λέτε. Κάμερες, ναι. Πάνε όλοι γρήγορα, πολύ νωρίς. Αλλά αυτό δεν σημαίνει, ξέρετε, το να δουλεύει κάποιος πάρα πολλές ώρες. Μπορεί απλά να σπαταλά το χρόνο του. Αν δεν είναι αποτελεσματικός, δεν ξέρω δηλαδή. Αυτό είναι σε επίπεδο συμβολισμού. Έδωσε ένα μήνυμα χτες ο Κυριάκος Μητσοτάκης και με τα ΦΕΚ και με τις αλλαγές που έχει κάνει. Δηλαδή δεν χάνει χρόνο από τη στιγμή που τελείωσαν οι εκλογές. Φαίνεται ότι τρέχει πάρα πολύ την κατάσταση. Ο κ. Μητσοτάκης, επειδή είναι και πολύ έμπειρος και με τα κοινοβουλευτικά και με την κυβέρνηση, γιατί έχει και μεγάλη πολιτική εμπειρία, όχι μόνο η προσωπική, αλλά και αυτή που έχει από την οικογένειά του που είναι στην πολιτική της χώρας εδώ και πολλά χρόνια. Έχει καταλάβει ότι αν δεν δώσει στους υπουργούς αρμοδιότητες από την αρχή, μπορεί να χάσει και το παιχνίδι. Υπήρχαν κυβερνήσεις στο παρελθόν και εσείς θα το θυμάστε που κάνανε 3-4 μήνες γιατί πηγαινόριγονταν τα ΦΕΚ, επειδή ο κάθε υπουργός θεωρούσε ότι έπρεπε να έχει τις αρμοδιότητες που ήθελε. Τώρα, με την περιγραφή των τίτλων ακόμα και στους υφυπουργούς, φαίνεται ότι λίγο πολύ είχε κατασταλάξει και τους είχε δώσει τις αρμοδιότητες. Θα σας έλεγα ότι στο γενικό της σκέλος η κυβέρνηση, εγώ όταν πρωτοάκουσα τη σύνθεσή της, μου φάνηκε κάπως αμήχανη. Όχι για τους 21 εξοκοινοβουλευτικούς, αλλά για τους άλλους που τους γνωρίζουμε που είναι πολιτικά πρόσωπα. Δηλαδή, φάνηκε ότι τήρησε και κάποιες ισορροπίες, κάποιοι που δεν έπρεπε να μείνουν χωρίς υπουργείο κτλ. Και μπορώ να πω ότι ενώ είχαμε επενδύσει πάρα πολύ στο ότι θα είναι κάτι εντελώς καινούριο που θα φέρει πολλούς από το εξωτερικό κτλ., τουλάχιστον μια πρώτη εντύπωση δεν δημιουργήθηκε, γιατί την πρώτη εντύπωση τη δημιουργούν τα πολιτικά πρόσωπα. Τους τεχνοκράτες θα τους δούμε αργότερα. Η κυβέρνηση, κυρία Καρακλούμη, δεν την ξέραμε. Δηλαδή, και εμείς οι δημοσιογράφοι, εσείς πιθανώς καλύτερα από εμάς, αλλά εμείς ψαχνόμασταν. Μεταξύ μας, βρε παιδιά, ποιος είναι αυτός, είχαμε πάρει τις φωτογραφίες στα χέρια και ψάχναμε να δούμε ποιος είναι ποιος. Ναι, δεν ξέρουμε γιατί μέσα όρο ηλικίας έχει αυτή η κυβέρνηση, γιατί ξέρουμε ότι έχει λίγες γυναίκες. Νομίζω ότι η μικρότερη είναι η κυρία Μιχαηλίδου, 32. Ναι, ναι, 32. Ναι, οι υπόλοιποι όμως πόσο είναι, γιατί κάποιοι εντέχνος δεν γράφουν σε κανένα βιογραφικό ποτέ γεννήθηκαν. Αυτό έχει συμβεί και στην προηγούμενη κυβέρνηση. Ήταν κάποιοι που θέλουν να φαίνονται λίγο πιο νέοι. Να ότι έχει πάρα πολλές γυναίκες που το κάνουν στην Οι άντρες δεν λένε την ηλικία τους, γιατί αν δείτε και στις δημοσκοπήσεις, επειδή πάντα ρωτάμε το έτος γέννησης για να μπορέσουμε να σε κατατάξουμε σε μια ηλικιακή ομάδα. Δεν μας ενδιαφέρει κάτι άλλο. Οι πιο πολλοί που έχουν κράτημα στο να πούν πότε έχουν γεννηθεί είναι οι άντρες. Οι γυναίκες λένε πλέον, έχει καταρριφθεί ο μύθος. Πώς αλλάζουν τα πράγματα. Κύριε Πετρόπουλε. Εσύ βλέπεις ότι αυτό που πιέζει μεταξύ άλλων είναι και το ποσοστό του ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή, εγώ δεν σας κρύβω ότι με κάποιους που το συζήτησαν τη Νέα Δημοκρατία, δεν το λένε βεβαίως ακριβώς έτσι, αλλά λένε. Παιδιά, το 32% είναι στην πλάτη μας. Δηλαδή, αντιλαμβανόμαστε για όλους τους λόγους του κόσμου. Ο πρώτος είναι ότι αυτό θέλουμε να κάνουμε. Αλλά αντιλαμβανόμαστε ότι έχουμε και μια ισχυρή αντιπολίτευση που η ανάσα της είναι στην πλάτη μας. Καυτή ανάσα. Λοιπόν. Γιατί το 32 δεν το περίμενε και κανείς. Λοιπόν. Είμαστε και αντικειμενικοί. Περίμενε κάποιος να πάει στα 32% ο ΣΥΡΙΖΑ. Εγώ νομίζω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ, αν δεν είχε κάνει μια καθόλου καλή στρατηγική όσον αφορά τις ευρωεκλογές, οι εκλογές αυτές θα ήταν ντέρμπι για το ποιος θα ήταν κυβέρνηση. Θα ήταν εντελώς ντέρμπι. Έκανε μια διαχείριση, κατά τη γνώμη μου, πολύ λαθασμένη στο θέμα των ένα δίμηνο, τρίμηνο πριν τις ευρωεκλογές, μέχρι να φτάσει εκεί και το πώς στήθηκαν οι κάλπες. Τώρα αυτή είναι μια ιστορία που θα απασχολήσει και τα, πιστεύω και τα όργανα του ΣΥΡΙΖΑ κάποια στιγμή. Ναι. Σε αυτό θα συμφωνήσω, γιατί έφτασε στις ευρωεκλογές και ένιωθε κανείς ότι είναι ανέτοιμος ο ΣΥΡΙΖΑ. Ενώ η Νέα Δημοκρατία, απ' την άλλη, είχε φτιάξει μέχρι και τα ψηφοδέλτια των εθνικών εκλογών, όπου αυτοί οι άνθρωποι ως υποψήφοι έτρεχαν στις περιφέρειές τους. Μα ίσως τους ευνηδίασε ο κύριος Τσίπρας. Μα πώς ευνηδίασε, αφού ήξεραν ότι 26 Μαΐου είναι ευρωεκλογές. Και ο ίδιος ο ΣΥΡΙΖΑ δεν ήταν σε διάταξη μάχης. Δεν είναι αυτό ακριβώς. Ναι. Ήταν όλος ο σχεδιασμός πώς θα μπουν οι κάλπες των ευρωεκλογών, πώς θα μπουν οι κάλπες της αυτοδιοίκησης. Είναι μια ολόκληρη ιστορία αυτή, αλλά δεν έχουμε χρόνο. Αλλά νομίζω ότι το αντικείμενό μας. Πώς βλέπεις τις κινήσεις τέλος πάντων των πρώτων 24 ώρων. Κοιτάξτε, όσο καλή διάθεση και να έχει κάποιος, όσο ήπια να θέλει να δώσει χρόνο, έχουμε κάποιες πρώτες κινήσεις με τα ΦΕΚ, τα περίφημα. Τώρα, εδώ, τι στενόχισε για να μείνουμε λίγο στα ΦΕΚ. Αν υπάρχει ρευανσισμός, είδαμε την κυρία Γεροβασίλη αμέσως να βγάζει ένα tweet. Για την αστυνομία τώρα. Για την αστυνομία, για την ΕΡΤ. Πριν φτάσουμε στο θέμα του ρευανσισμού, υπάρχει κατά τη γνώμη μου μια εκτροπή όσον αφορά το θεσμικό και το δημοκρατικό κομμάτι. Δηλαδή. Στο θεσμικό, είναι δυνατόν
να καταργείται το Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής και να μεταφέρονται όλες οι αρμοδιότητες στο δημόσιας τάξης. Mm-hmm. Που δεν είναι προστασία του πολίτη πλέον. Που δεν είναι πλέον προστασία του πολίτη πια. Αυτό περιμένω και να δω και τις αντιδράσεις από τα ευρωπαϊκά όργανα. Δεν υπάρχει χώρα στην Ευρώπη που να μην έχει συγκεκριμένο Υπουργείο. Δεύτερον, κατηγορούσε ένα πολύ μεγάλο κομμάτι των μέσων μαζικής ενημέρωσης για μαδουρισμό, για Μαδούρο, για Βενεζουέλα, τον Τσίπρα. Ναι. Και η πρώτη κίνηση του κ. Μητσοτάκη είναι η παγωγή στον ίδιο τη ΣΕΡΤ και του ΑΠΕ. Αν είναι δυνατόν, τη ενημέρωση. Πάλι καλά, μήπως τη δώσει και στην ομάδα αλήθειας. Δηλαδή, υπάρχει. Ορίστε. Μας έλεγε νωρίτερα ο συνάδελφος ο Χρήσανθος Κωσελόγλου που καλύπτει την κυβέρνηση ότι πιθανότατα θα είναι μεταβατικό στάδιο. Τι μεταβατικό στάδιο, συγγνώμη τώρα. Δηλαδή και μετά ότι δεν θα μείνει θα έτσι. Θα ναι, και μετά δεν θα το γνωρίζω, Ανδρέα, μάλιστα. Δεν το γνωρίζω. Ωραία. Δεν είναι διαφορετικό έχει γίνει. Τώρα ένα είναι δύο στο Μαξίμου, είναι αυτά είναι στο Μαξίμου. Γιατί εγώ θυμάμαι μία ΕΡΤ που πάντα είχε ένα κρίκο με την εξουσία. Έχει σημασία, κύριε Καρακλήδη. Αυτό είναι η εντύπωση που μου δίνεται όταν ο Πρωθυπουργός τα πρώτα 24 ώρα αναλαμβάνει όλα αυτά, δίνει την εντύπωση ότι θέλει να αναλάβει ο ίδιος την ευθύνη να διευθετήσει τα θέματα. Τι πάει να πει αυτό, γιατί δεν μπορούσε να το διευθετήσει το θέμα χωρίς να υπάγεται σε αυτόν. Ακούστε, δηλαδή, πού ακούστηκε αυτό. Ακούστε, η αντιπολίτευση είναι η καλύτερη στιγμή στη ζωή ενός ανθρώπου που ασχολείται με την πολιτική. Όμως, η κοινωνία είναι πιο έτοιμη και περιμένει να δεχθεί. Η κοινωνία απαιτούσε να περάσει το ΑΠΕ στο Μητσοτάκη. Η κοινωνία δεν την αφορούσε να περάσει το ΑΠΕ στο Μητσοτάκη, κύριε Πετρόπουλο. Σοβαρά. Και είμαστε άνθρωποι της ενημέρωσης και λέμε τώρα το ΑΠΕ με ένα ΦΕΚ. Και η ΕΡΤ θα περάσουν στο γραφείο του κ. Μητσοτάκη. Είναι σοβαρά πράγματα αυτά. Το μέσο πολίτη τον δηλαδή, απασχολεί. Αυτά είναι ο πολιτικός προϊστάμενος του ΑΠΕ και της ΕΡΤ. Συγγνώμη, αν δεν έχετε πάρει χαμπάρι ότι με τη συγκεκριμένη κίνηση και με την προηγούμενη που ανέφερα, οι πρώτες τέσσερις μέρες του κ. Μητσοτάκη θυμίζουν Όρμπαν. Θυμίζουν Ερντογάν. Αυτή είναι η δική σας ερμηνεία. Σοβαρά. Πέστε μου μια άλλη χώρα. Πόσο ανεξάρτητη μπορεί να είναι η Ελλάδα. Πέστε μου μια άλλη χώρα. Πόσο ανεξάρτητη ήταν και τώρα που ήταν σε όλο Υπουργείο. Συμφωνούμε σε αυτό που λέτε. Η εντύπωση δηλαδή ότι ο πολίτης θα κρίνει την ερμηνεία. Υπάρχει το θεσμικό κομμάτι. Υπάρχει το κομμάτι επί της ουσίας που θα το κρίνουμε. Αλλά υπάρχει μια πρώτη κίνηση θεσμική. Είναι εκτροπή αυτό. Βρέστε μου μία. Είστε και άνθρωπος ενημέρωσης. Βρέστε μου ενημέρωσης. Εμέσως. Εκτροπή ήταν η αλλαγή του αποτελέσματος του δημοψηφίσματος του 2015. Δεν σας άκουσα να βγείτε τότε να πείτε κάτι τέτοιο. Γιατί ήταν εκτροπή. Όταν ο πολίτης. Ναι, και γι' αυτό γίνεται. Όχι, και μου λέτε τώρα ότι είναι εκτροπή. Κυρία Καλατρίου, μια χαρά με τον Έλληνα σα. Τι σα πείραξε εσά που ξαναγίνε ένα τέτοιο. Συγγνώμη, κύριε Πετρόπουλε. Με την ίδια λογική, κύριε Πετρόπουλε. Έριξε κάτι το κάνα τα δημοκρατικά ανακαλύψει. Απορρίφθηκε η πρόταση Γιούνκερ τότε. Δεν απορρίφθηκε τίποτα. Άλλο, μην τρελαθούμε, να είμαστε συγκεκριμένοι. Ναι, και μην προσπαθείτε να δικαιολογήσετε μια ακραία αντιδημοκρατική, αντιθεσμική ενέργεια που έγινε αυτή τη στιγμή από την κυβέρνηση Μητσοτάκη. Νομίζω ότι δεν έχει ξαναγίνει. Δίνει ένα στίγμα. Εγώ λέω αγγισμό, γιατί. Γιατί εγώ λαϊκισμό. Σοβαρά μιλάτε. Δεν βλέπετε το πρόβλημα. Σοβαρά μιλάτε. Επαναλαμβάνω, δείξτε μου μία χώρα. Μία χώρα. Ανδρέα, δείξτε να μία έχει χώρα τόσα σκεπτικά μια ενημέρωση. Να ακούσουμε λίγο το σκεπτικό όμως της κυρίας Καρακλήδη. Όσο θέλει. Μιλά για εκτροπή, αλλά δεν υπάρχει μια άλλη ανάγνωση να την ακούσουμε λίγο. Να παραδεχθούμε όμως. Ότι να παραδεχθούμε με στοιχεία. Θέλουμε, όχι να μας υποχρεώσουμε. Εγώ το βάζω στο τραπέζι και ψάξω. Ότι δεν υπάρχει χώρα που τα δημόσια μέσα ενημέρωσης, το Εθνικό Πρακτορείο Ειδήσεων, να εντάσσονται στο γραφείο του Πρωθυπουργού. Βρέστε μου μία χώρα. Δεν υπάρχει όμως και χώρα που τα δημόσια μέσα ενημέρωσης να έχουν το χαρακτήρα που έχουν διαχρονικά στην Ελλάδα όταν αλλάζουν οι κυβερνήσεις. Και αυτό τι σημαίνει. Δεν υπάρχει χώρα ωραία, όπου να μπαίνουν η μισή ψυγείο και η άλλη μισή να είναι χρήσιμη. Α, σοβαρά. Και μόλις αλλάξει η κατάσταση να έρχεται. Και τι το σημαίνει ψυγείο. Αυτό. Ναι, αυτό σημαίνει ότι πρέπει να τα βάλουμε στην τσέπη του κεντρικού Πρωθυπουργού. Αυτό σημαίνει ότι δεν έχουμε κάνει κάτι να βελτιώσουμε. Σαφώ και δεν είναι. Δεν είναι σπίτι του. Δεν είναι γραφείο του. Δεν είναι γραφείο του. Δεν είναι γραφείο του. Το πρώτο δείγμα γραφής αθνής κυβέρνησης είναι ένα παλαιοκομματικό, αυταρχικό και αντιγραφή το πιο καθυστερημένο εκδοχών. Επιτρέψτε να σας πω ότι εδώ μιλάμε για έλεγχο της ενημέρωσης. Κυρία Τζίμα, να είμαστε καθαροί. Μιλάμε για ασφικτικό έλεγχο της ενημέρωσης. Για την ΕΡΤ. Τα τελευταία 30 χρόνια που το θυμάμαι εγώ, είναι ότι πάντα εξαρτάται από την κυβέρνηση που είναι απάνω. Χαρακτηριστικό είναι ότι όποιος έβγαινε πάνω, έβαζε και τους δικούς του στην ηγεσία. Ωραία. Και τώρα, θεσμικά λοιπόν, θεσμικά, το θέμα είναι αυτό που λέει Ράνια. Ουσιαστικά είναι ουσιαστικά πολύ ωραία. Το θέμα τι είναι. Εγώ συμφωνώ με την κριτική που κάνετε. Απολύτως συμφωνώ. Ωραία. Και επισήριζα συμφωνώ
ότι είχαμε και τέτοια φαινόμενα. Και η ερώτηση αλλά είναι πώς θα δείξει ότι μπορεί θέμα, να είναι η ΕΡΤ αν το λύνει στο Μαξίμου. Δηλαδή πονάει χέρι, κόβει κεφάλι. Ξέρω κάπως έτσι. Ναι. Πώς το λένε, αυτό έγινε χέρι, τώρα. Χέρι, το λένε. Μπράβο, ναι, ναι, ναι. Πονάει αυτή, κόβει κεφάλι. Ναι. Αυτό ουσιαστικά είναι. Ωραία. Αυτή είναι η δικιά σας ερώτηση. Μα όχι η ερμηνεία. Πραγματικότητα. Είναι προσπάθεια ελέγχου της δημόσιας τηλεόρασης. Ασφικτικής. Η κυρία Καρακλείου μιλάει, θέλει να οργανώσει τα πράγματα. Τώρα δεν υπήρχε έλεγχος. Μα σοβαρά μιλάτε. Είναι δυνατόν να υπάγεται στο γραφείο του Πρωθυπουργού η ΕΡΤ και το ΑΠΕ. Άλλο λέω, υπήρχε έλεγχος στην ΕΡΤ τώρα. Μπορούμε να συζητήσουμε αν υπήρχαν παρεμβάσεις. Ναι. Μα συγγνώμη, χθες υπήρχε εκπομπή στην ΕΡΤ που αναρωτιόντουσαν. Μάλιστα. Για πολύ προφανή πράγματα, γιατί κανείς δεν είχε κοιτάξει τι γίνεται. Βάλανε έναν άνθρωπο σε μία θέση και έλεγαν από πού έχει αυτός εμπειρία. Είχε. Άμα είχατε δει το βιογραφικό του, είχε. Δεν ξέρω τώρα. Γιατί ήταν πολύ έμπειρος αυτοδιοικητικός. Και δεν θα απολογηθώ για το τι είπε κάποιος. Να πάμε και στο άλλο θέμα που αφορά στο χαρτοφυλάκι του κ. Χρυσοχοΐδη που έκανε τις συσκέψεις χθες χωρίς τον αρχηγό και βγήκε η κυρία Γεροβασίλη και μίλησε για ρεβανσισμό και για αστυνομία. Απόλυτο δίκιο έχει η κυρία Γεροβασίλη. Εγώ έχω την αίσθηση ότι έχουμε μείνει σε αποκεκτημένη ταχύτητα σε μια εκλογική αντιπαράθεση. Οι πολίτες, σε αντίθεση με ότι θα λένε τώρα οι σκιώδεις υπουργοί, δεν ξέρω πώς θα λέγονται από το ΣΥΡΙΖΑ, και θα προσπαθούν κάθε τρεις και λίγο να αντιπολιτεύονται, οι πολίτες περιμένουν. Οι υπουργοί καθίσαν σήμερα στα γραφεία τους. Θα δώσουν ένα χρόνο. Πόσο και χρόνο? Εμένα η εκτίμησή μου είναι ότι ο πολιτικός χρόνος της κυβέρνησης θα αρχίσει να μετράει, δηλαδή και για τις προθέσεις που έχει και για το αν θα κάνει κάτι, από τη ΔΕΘ και μετά. Δηλαδή, οι πολίτες τώρα φεύγουν για διακοπές. Δώσανε την ψήφο τους και περιμένουν να δουν. Ακόμα δεν έχουν, συνειδητοποιήσει ποιοι είναι οι υπουργοί. Δεν οφείλει ο πολίτης να ξέρει τα 50 καινούργια πρόσωπα. Μετά τη ΔΕΘ όμως, που η χώρα θα αρχίσει να μπαίνει σε μια καινούργια κανονικότητα, γιατί πάντα και πολιτικά, όλοι το ξέρουμε, ότι το Σεπτέμβριο που αρχίζουν τα σχολεία, οι άνθρωποι μπαίνουν σε μια κανονικότητα, μετά θα αρχίσουν να βλέπουν. Ανοίξαν τα σχολεία, υπήρχαν βιβλία, ήταν εκεί δάσκαλοι. Στο κομμάτι όμως της ασφάλειας, ο πολίτης νομίζω ότι δεν θα περιμένει. Θα θέλει από τώρα, από χτες, να λειτουργήσει η ομάδα βίας. Αλλά και εκεί ξέρουμε ότι δεν γίνεται σε μια νύχτα να λυθούν τα προβλήματα. Γιατί χτες είχαμε προβλήματα σε κίνηση από τον κύριο Ξεχοή. Υπάρχουν προβλήματα που λύνονται, υπάρχουν προβλήματα τα οποία υπάρχουν γιατί η χώρα έχει αστικοποιηθεί και αυτά που ζούμε εμείς τώρα με την αστική βία του να μπαίνουν στα σπίτια, να σε κλέβουν και όλα αυτά. Αυτά τα ζήσε το λόγο σε όλα τα χρόνια. Εντάξει, γιατί μιλάμε για μια χώρα με τη χαμηλότερη εγκληματικότητα στην Ευρώπη. Ανδρέα, έτσι. Μιλάμε για μια χώρα. Δεν σημαίνει όμως ότι είμαστε καλά. Μιλάμε για μια χώρα με τη χαμηλότερη εγκληματικότητα στην Ευρώπη. Μιλάμε για μια χώρα όπου δεν υπάρχει σημείο της πρωτεύουσας, ενδεχομένως και που δεν μπορεί να περπατήσει κάποιος, που κινδυνεύει κάποιος. Εντάξει, έχουμε δύσκολα σημεία. Βεβαίως. Έχετε κατέβει στο Σοφοκλέο, στο μοναστήρι. Εκεί δουλεύω. Και εκεί δουλεύω. Και στην Ομόνια είναι δύσκολα. Και τα Εξάρχεια είναι δύσκολα. 25 χρόνια στην Ομόνια δουλεύω. Και στην Ομόνια δουλεύω 25 χρόνια. Θέλετε να πάμε στο downtown κάποιες άλλες, στο Άμστερνταμ? Πού θέλετε να πάμε? Πάμε στο δικό μας. Μην κάνεις συγκρίση. Τι θα γίνουμε, αποστηρωμένοι? Υπάρχουν περιοχές που είναι δύσκολο να περπατήσεις. Υπάρχουν όμως, να πάμε και στο downtown της Σιγκαπούρης που εκεί δεν υπάρχει. Για την Ευρώπη μίλησαμε. Μην το εκτρέπετε. Για την Ευρώπη μίλησα. Λοιπόν, βέβαια. Βέβαια. Αν θέλετε να συγκριθούμε με τη Σιγκαπούρη, εντάξει, εγώ δεν έχω θέμα. Ναι, αλλά να συγκρινόμαστε πέρα με τη Βόρεια Κορέα, να συγκριθούμε και με τη Σιγκαπούρη. Συγγνώμη, δεν φταίω εγώ. Οι εξουσίες του κύριου Μητσοτάκη. Θέλετε να σας αρέσει, δεν σας αρέσει η Βόρεια Κορέα? Να πούμε για την Όρμπαν. Την κίνηση για το ασυμβίβαστο σε προσλήψεις συγγενών, πώς την ακούσατε? Κοροϊδία σκέτη. Κοροϊδία σκέτη. Αφού διονύζει όλα τα νύψια. Ο ανύψιο. Μα σοβαρά μιλάτε τώρα. Υποτίθεται πρώτος και δεύτερος βαθμός αποκλείονται. Ναι. Έτσι, σύζυγος και αδελφός. Σύζυγη και αδέλφια. Και διορίζονται αφιδώς όλα τα. Είναι κλασική μητσοτακική πρακτική αυτή. Διορίζουμε ανήψια, βαφτιστήρια, κουμπάρους κτλ. Εντάξει τώρα. Ζούμε σε αυτή τη χώρα και έχει μια πολιτική ιστορία 50 ετών τουλάχιστον. Εγώ νομίζω ότι σε ένα περίπου μήνα θα ξέρουμε πώς είναι η μετακλητή και θα μπορούμε να συγκρίνουμε αν είναι λιγότερη ή περισσότερη με την προηγούμενη. Τώρα θα έχουμε μετακλητά ανήψια. Θα δούμε αν έχουμε μετακλητά ανήψια, ξαδέρφια, γιατί ξέρω ότι υπάρχουν και μεγάλα σόγια σε αυτή τη χώρα. Ο κύριος Δημητριάδης είναι ανηψιός του κύριου Μητσοτάκη? Αν δεν το ξέρετε, να μην το αναφέρετε. Ανηψιός. Έχει συγγενική σχέση. Ξάδερφος ή ανηψιός. Συγγνώμη, θα το δω τώρα. Λοιπόν, ο οποίος είναι διευθύνης στο γραφείο του. Ναι. Δηλαδή. Θα πρέπει. Εγώ δεν γνωρίζω και τώρα. Φανταστείτε να είχε κάνει, τέτοιο πράγμα. Φανταστείτε να είχε κάνει κάτι τέτοιο ο κύριος Τσίπρας. Φανταστείτε. Τι θα είχε γίνει? Λοιπόν, δεν είχε στο Μαξίμου τον ξάδερφό του ο κύριος Τσίπρας. Επειδή δεν έβαλε απαγορευτικό, ο κύριος Τσίπρας μπορούσε να έχει τον ξάδερφό του.
Όχι, εγώ λέω. Ρωτάω εγώ. Ναι, καλά να κάνετε και εσεί. Κοίτα, μισό λεπτό. Το θέμα είναι πρακτική. Αν βάζω απαγορευτικό και το προσπερνάω ή δεν το βάζω ποτέ, οπότε είμαι καλυμμένος. Δεν το έβαλα ποτέ, οπότε βάζω μέσα τον ξαδερφό. Νομίζω η πρακτική του κ. Τσίπρα ήταν ποτέ δεν θα πήγαινε σε αυτό. Έδωσε δείγμα γραφή 4 χρόνια. Έδωσε δείγμα γραφή 4 χρόνια. Ναι, Ανδρέα, το έκανε ή δεν το έκανε. Τι έχω πάθει εγώ. Όχι, συγγνώμη. Από ένα σημείο και μετά, τα τελευταία 2 χρόνια ήταν σύμβουλο στο οικονομικό αυτό. Αυτό ήταν. Στο οικονομικό αυτό. Ναι, είχε και άλλα θέση. Δεν ήταν το προσωπικό του γραφείου ο ξάδελφός του. Ζευγάρια που ήταν υπουργοί. Συγγνώμη, ένα λεπτάκι. Η κυρία Καμψίδου, τώρα για να πάμε συγκεκριμένα. Η κυρία Καμψίδου και ο κύριος Παρασκευόπουλος, αν δεν κάνω λάθος. Αυτό είναι το ζευγάρι. Έτσι. Βρέστε μου εσείς επιστήμονες σαν τον κύριο Παρασκευόπουλο και την κυρία Καμψίδου και πέστε μου να επικαλεστούμε ότι υπάρχει θέμα. Έτσι. Μάλιστα. Δηλαδή. Εγώ νομίζω ότι αυτή η συζήτηση είναι καινή νοήματος σε αυτή τη φάση. Και αυτή και δεν ξέρω αν είναι καινή νοήματος απολύτως αυτή. Γιατί όλα καλά τα βλέπω. Ενδιαφέρεται πάρα πολύ σε αυτό το κομμάτι και τον νοιάζει ποιος θα μπει. Κύριε Πετρόπουλε, δεν βρίσκω τίποτα καλό. Απλώς η χώρα έχει μια κυβέρνηση 48 ώρων. 48 ώρων και έχει γίνει μια επέλαση. Μια επέλαση εναντίον του συντάγματος της δημοκρατίας. Μα επέλαση έχει γίνει. Πέστε με, κυρία Καρακλή, με άλλη χώρα. Πέστε με, επέλαση έχει γίνει. Θεσμική επέλαση έχει γίνει. Πεδομάζωμα έγινε ή όχι ακόμα. Όχι. Όπου να είναι όμως, μέχρι την Παρασκευή. Ξέρω. Εγώ λέω ότι βλέπω 48 ώρες. Βλέπω όμως, 48 ώρες βλέπω ότι έχει κάνει και ο ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή, οι αλλαγές στην ΕΡΤ είχαν γίνει και επί ΣΥΡΙΖΑ, οι αλλαγές στην αστυνομία είχαν γίνει και επί ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ άνοιξε την ΕΡΤ. Ναι, αλλά... Ο ΣΥΡΙΖΑ άνοιξε την ΕΡΤ. Κλειστή. Έφυγαν κάποιοι και έρχονται. Όχι, ένα λεπτάκι. Ήταν κλειστή με μαύρο και λουκέτο. Ωραία. Έχει διαφορά. Ωραία. Λοιπόν, τους έβαλε όλους μέσα. Και στην αστυνομία. Φύγανε κάποιοι και έρχονται. Η χώρα από ό,τι φαίνεται περνάει σε μια πολιτική κανονικότητα. Όπου θα υπάρχει. Ήταν αντικανονικότητα, δηλαδή το προηγούμενο καθεστώς. Θα υπάρχει μια κυβέρνηση η οποία θα κυβερνά και θα υπάρχει μια αντιπολίτευση η οποία στήρα θα αρνείται τα πάντα και θα προβάλλει τις αντιρρήσεις της χωρίς καν να σκεφτεί αν αυτό που γίνεται μπορεί να έχει και ένα θετικό πρόσημο. Εγώ θα περιμένω να δω. Είναι 48 ώρες οι άνθρωποι ακόμα. Πιστέψτε μου ότι οι περισσότεροι μπορεί να μην θυμούνται σε ποιο όροφο είναι το γραφείο τους, γιατί χθες πήγανε πρώτη φορά και σήμερα το πρωί θα ψάχνανε. Αφήστε να δούμε τι θα κάνουν. Θα κάνει προγραμματικές δηλώσεις η κυβέρνηση και θα δούμε πώς θα ξετυλίξει αυτό που έχει ως πλάνο για τη χώρα. Είναι θετικό για τη χώρα. Θα απαντήσουμε θετικά και θα το επιβραβεύσουμε. Είναι αρνητικό, είμαστε οι πρώτοι που θα το στυλιτεύσουμε. Αλλά να περιμένουμε αυτό το πράγμα, επειδή βρεθήκαμε στα έδρανα της αντιπολίτευσης και επειδή το μόνο που ξέρουμε να κάνουμε. Ναι, δεν μιλάω για σας, μιλάω για το ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί είδα και τις ανακοινώσεις των τελευταίων ώρων. Λοιπόν, αφού λοιπόν είστε στη δημοσιογραφία, δεν θα ήταν καλό να περιμένετε. Μήπως πρέπει να απαγορεύετε να κάνουμε κριτική. Τι σας είπα να μην κάνετε κριτική. Ωραία. Λοιπόν, αλλά, λέω λοιπόν σαν δημοσιογράφος, γιατί δεν εγκαταλείπω τον ρόλο. Δημοσιογραφία είναι δηλαδή. Δημοσιογραφία κάνουμε λοιπόν. Σαν δημοσιογράφος λέω ότι είναι πρωτοφανές στα ευρωπαϊκά δεδομένα δύο κινήσεις. Η διάλυση του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής ουσιαστικά διαλύεται. Δεν γίνεται να αντιμετωπίσει το προσφυγικό και το μεταναστευτικό με γαλονάδες. Αυτό είναι Όρμπαν. Συνοηθήκαμε. Λοιπόν, αυτό όχι. Είναι. Όχι. Είστε καλά. Εδώ θα είμαστε και θα τα συζητάμε. Εντάξει, κύριε. Εντάξει. Διαλύθηκε. Διαλύθηκε. Δεν καταλαβαίνετε το θεσμικό. Δεν το καταλαβαίνετε τι σηματοδοτεί αυτό. Θα το καταλάβετε. Θα δείτε ότι θα έχει και η θάλασσα σύνορα. Θα βάλουμε και σύνορα στη θάλασσα. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ το περιμένω. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.